Η μέρα ρευάνση μεγάλων παιχνιδιών για το κύπελο Ελλάδο. Ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΚ για το δεύτερο ματ τη φάση των 16. Να πούμε ότι ο πρώτο αγώνα στην Οπαπαρίνα είχε έρθει σώπαλο, χωρί σκορ. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη συνθήκη και στο απόψινο παιχνίδι αναμένεται να βάλει τέλο στα συνεχόμενα τέρμπι που δίνει το τελευταίο διάστημα. Και αυτό διότι ξεκίνησε 7 Ιανουαρίου με τη μεγάλη νίκη 2-1 επί του Ολυμπιακού και στη συνέχεια η Ένωση ήρθε σώπαλη με του Θεσσαλονίκη για το πρώτο μάτσο του κυπέλου έχοντα μία ενδεκάδα με πολλέ αλλαγέ. Να πούμε ότι στην περασμένη αγωνιστική ήρθε 2-2 κοντρα στο Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Η ομάδα του Αλμέδα έχει στρέψει την προσοχή τη στο παιχνίδι του Βικελίδη και θέλει να πάρει την πρόκληση για να συνεχίσει την υπεράσπιση του Νταμπλ. Ο πελάδο αναμένεται να μείνει πιστό στη φιλοσοφία και να παρατάξει την ίδια ενδεκάδα σε σχέση με το πρώτο μάτσο, δηλαδή με του παίκτε που λογίζονται για βασική στη διοργάνωση του κυπέλου όμως θα έχει κάποιες αλλαγές. Δεν θα έχει τον Λιβάη Γκαρσία που πέτυχε δύο γκολ με τον Παναθηναϊκό αλλά και τον ε, τραυματία Κώστα Γαλανόπουλο όπως φυσικά και τους δύο εθνείς ε, Μουκουντή, Ζήνη, Μοχαμάντι και Χαντισαφή. Έτσι λοιπόν αναμένεται να έχει τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη, Σιντιμπέ, Βίντα, Μήτο, Γλουπίλιο ή Ρώτα στο δεξιά άκρο. Ε, να παίξει Γιόνσον Πινέδα, Γιόνσον Σίμανς και στα χαφ με Ελίασον, ε, Μάνταλο, Πόνσε, αλλά ενδεχομένως και τον Πινέδα στα αριστερά μπορεί να παρατάξει την δεκάδα ο Ματίας Αλμέιδα.